δυνατόν. Μην είσαι μίζερος. Καθένας έχει δικαίωμα να ονειρεύεται το γάμο το όπως τον θέλει. Ναι, ναι. Όποτε κάνει σχέδιο ο Λουκάς, όλοι μαζί την πληρώνουμε. Την τελευταία φορά που σχεδίασα κάτι, παραλίγο να πνιγούμε όλοι μαζί ομαδικό στην παραλία. Έλα. Εντάξει, ωραία, είχαμε περάσει. Ναι, ναι, τι ωραία. Στο τσάκ τη γλίτωσε την πνευμονία. Έλα, βρε. Αργοποιημένος μου είσαι, στα φάγαμε όλα. Κατάπιε, ρε, κατάπιε μη σου μείνει στο λαιμό. Άσε τη γλώσσα σου, ρε. Δάφνη, δεν έμεινε τίποτα. Έχει περισσέψει, μη σε νοιάζει. Είναι ώρα που πίνε. Άστα. Έχουμε χωρισμούς. Τι έχετε? Ρε, βλέπια, σε έστειλε μεγάλε. Νικόλα, σταμάτα. Λουκά, τι έγινε, γιατί χωρίσατε πάλι? Όχι εμείς. Αστέρι. Τι λες, ρε. Λουκά, συγκεντρώθηκε, πες μας τι έγινε. Τι έγινε, μπήκε μέσα και μας είπε πως χώρισε. Ποιος, ρε? Η Στέλλα, λέμε, η μέλουσα πεθερά μου. Ήρθε η κυρία Στέλλα. Α, γεια σου. Και χώρισε με τον κύριο Ευκλήδη. Έτσι ισχυρίζεται. Αμάν. Τι είναι αυτό πάλι? Έχουμε δράματα, δηλαδή. Δεν μου λες. Εσύ τι θες να κάνεις εδώ? Εντύπωση. Ωραία, την έκανες την εντύπωση. Τώρα φεύγεις. Δεν γίνεται, γιατί βλέπεις δεν ήρθε μόνη της. Έφερε και μισή ντουζίνα βαλιτσάρες μαζί της. Πού να χωρέσουμε όλοι μαζί εκεί μέσα? Ήταν λίγο στενάχωρα, αν με καταλαβαίνετε. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οπότε, άστεγος και περιπλανόμενος πάλι ο Λουκάς. Οπότε, μέσα έπεσες. Οπότε, από μας τι θες? Τι να θέλω, τα κλειδιά θέλω να πάω να κοιμηθώ σπίτι σου. Ξέχνα το. Κι εγώ που θα κοιμηθώ, ρε ηλίθιε. Όλη η Αθήνα γεμάτη ξενοδοχεία είναι. Νομίζω ότι τα πληρώνω εγώ το ρεύμα και το νερό για σένα. Δεν σπάξανε. Αρχίσαμε πάλι. Τι, Δάφνη μου, άδικο έχω. Αυτό συνέχεια μαγειρεύει, βάζει πλυντήρια συνέχεια, μπαίνει στο μπάνι και ξεχνάει να βγει. Και φυσικά, το λογαριασμό ποιο θα πληρώνει? Ο μίζερος, ο γκαντέμις ο φραγκοφωνιάς. Αντί να συμπαρασταθεί στο φίλο σου που ξεσπιτώθηκε, κάθεσε και μετράς, τι σου κοστίζει. Βέβαια μετράω. Ρε, ο εισβολέας ο Λάκωνας ήρθε και με χώρισε από γυναίκα και παιδί. Ακούς? Και εσύ σκέφτεσαι το ρεύμα και το νερό. Καλά σου λέει, μωρέ Νικόλα. Βρήκε και αυτή τώρα την ώρα να πάει να χωρίσει. Μάλιστα. Αφού χώρισε ο Ευκλήδης με τη Στέλλα, πάει ο κόσμος, χάλασε. Εσύ πώς τα πάτε? Θα το κρατήσετε, λέτε? Ή μόλις γίνει ο γάμος, πάμε άμεσα για διαζύγιο? Θα τη γλώσσα σου, ρε Καντεμή. Έλα, φέρε τα κλειδιά τώρα να φεύγω. Εσύ, Δαφνή, λίγο φαγάκι, σαν τα περάκι. Πεινάω. Κοπρόσκυλο. Τι έγινε? Εδώ. Ο Λουκάς μου είναι. Αγάπη μου, πού είσαι? Στο σπίτι του Ταρίφα. Εκεί βρήκες καταφύγιο. Πρόσεξε, κακομοίρη μου, κάνεις καμιά βλακία, σε έφαγα. Εγώ, μωρό μου, πιστό σκυλί ο Λουκάς σου. Μπορείς να με λες και άργο. Το καλό που σου θέλω. Ετοιμάζεσαι να κοιμηθείς? Ρε, μωρό μου, φαίνεται παράξενο που δεν είσαι εδώ δίπλα μου να κοιμάμαστε μαζί. Πήρα να σου πω μια καληνύχτα. Καληνύχτα, αγάπη μου. Σ' αγαπάω. Και εσένα και το μωρό μας. Κι εγώ σ' αγαπάω, αγάπη μου. Τα φιλιά μου, πες του. Εντάξει. Τα ανταποδίδω, πες της. Κι αυτό σου δίνει. Καληνύχτα, αγάπη μου. Καληνύχτα, αγάπη μου. Καληνύχτα, αγάπες μου. Εγώ φεύγω. Έχω αργήσει. Πόπο άγχος πρέπει. Ναι, εδώ είναι Αθήνα, μανούλα, και εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα. Να πάρεις ταμπλέτες μαγνησίου. Ένα και ένα για το στρες. Καλά. Εγώ τι να κάνω? Να ετοιμαστείς και όταν ετοιμαστείς, έλα από το γραφείο.
Το πρώτο πρωινό που πίνω το καφεδάκι μου χωρίς να βλέπω τον πατέρα σου. Άσε με να τα απολαύσω. Αυτό με τον μπαμπά κάνω πως δεν το άκουσα, εντάξει. Είχε χάρη που βιάζομαι. Ο Λουκάς θα είναι. Στέφανε. Για τον Λουκά ήρθα. Δεν είναι εδώ. Α, να σου στήσω τη μητέρα μου, έλα. Μαμά. Γεια σας. Χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά, κύριε Καρτάλη. Α, συγγνώμη για την εμφάνιση, δεν πρόλαβα να ντυθώ. Σας ξέρω βέβαια από την τηλεόραση. Και από τις αφηγήσεις της κόρης μου. Yeah. Στέλλα Φωκά. Όχι από το Στυλιανή, από το λατινικό αστέρι. Χαίρομαι πολύ. Στέφανος. Το Στέφανος. Τι γλυκός. Χαίρομαι πάρα πολύ που τέλειωσε η περιπέτειά σας. Να ζήσετε επιτέλους και τον ερωτά σας με τη Μελίτα. Εύχομαι κάθε καλό για τη σχέση σας. Και για την Εύα και το παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα πιείτε έναν καφέ μαζί μας. Όχι, ευχαριστώ. Βιάζομαι και... Ο Λουκάς κοιμήθηκε απόψε στον Νικόλα, αν τον θέλεις. Εντάξει, θα πέρασω από εκεί. Λοιπόν, κυρία Φωκά, χάρηκα. Κι εγώ. Ρε μαμά, τι ήταν αυτά που ξεφούρνησες στον άνθρωπο? Γιατί, με τη Μελίτα δεν είναι τώρα. Α, μα... να σε ρωτήσω, με την αδερφή του Λουκά τι γίνεται? Είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του? Μανουλά, όσα σου είπα μέχρι τώρα στο τηλέφωνο, ξέχνα τα, please. Κατάλαβα. Δεν πρέπει να τα ξέρω, ε. Καλά, παιδάκι, μην κάνεις έτσι, δεν θα σε εκθέσω. Να σου πω, ντύσου να φύγουμε. Ντύσου να φύγουμε μαζί, δεν σε αφήνω μόνη σου. Έρχομαι. Μικρή! Ησυχά, έχετε μέρα μια πελάτησα. Πάω εγώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Νωράκι, εγώ σας αφήνω, έχετε και δουλειά. Να σας ζητήσω. Η μητέρα μου, η κυρία Μαλία Ρούσου και η κόρη της Μελίτα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, κυρία Ρούσου. Τόσα χρόνια μου μιλάει η κόρη μου για εσάς και τον άντρα σας. Και εγώ χαίρομαι πολύ, κυρία Φωκά. Στέλλα Σκέτο. Όχι από το Στυλιανή, από το λατινικό αστέρι. Και για σένα, Μελίτα μου, έχω ακούσει πάρα πολλά. Γεια σας, χάρηκα πολύ. Κούκλα η κόρη σας, να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ και ανταποδίδω. Και ο κύριος Καρτάλης όμως. Κούκλα κι αυτός. Πολύ ωραίος άντρας, τον γνώρισα το πρωί. Τα συγχαρητήριά μου. Να είστε καλά. Πείτε μου, θα μείνετε καιρό? Αρκετό. Ήρθατε για το γάμο? Όχι, δεν ήρθα για το γάμο, ήρθα για το διαζύγιο. Νόρα! Όχι, θέλω να πω. Για το γάμο της Νόρας μόλις τώρα το έμαθα. Ήρθα γιατί χώρισα. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, τι σύμπτωση είναι αυτή? Απίστευτο! Κι εγώ στα χωρίσματα είμαι. Ναι. Έχουμε πολλά κοινά εμείς οι δυο, λοιπόν. Να μην χαθούμε. Τι λέτε, έχουμε να πιούμε καφέδες εμείς. Λοιπόν, καλώς τα δεχτήκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το γραφείο σας. Γιατί το λες έτσι, δεν σ' αρέσει? Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Α. Μικρούλι, ατμοσφαιρικό. Λοιπόν, θα πάρεις τα παιδιά τώρα και θα τους πεις να έρθουν να τα δω. Μαμά, εδώ στην Αθήνα έχουμε πολλές δουλειές, όλοι μας. Καλά, αφήστε και μια φορά τις δουλειές σας, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τόσα χρόνια έχω να τους δω. Θα φροντίσω. Καθίστε. Στέφανε, εγώ δεν ανακατεύομαι σε όσα έχετε κάνει, αλλά για το Λευτέρη είμαι απόλυτος. Και το πιστεύω. Δεν τα έχει τα διαμάντια, το βούτυξα. Ποιος μπορεί να τα πει? Εμένα, ρωτάς. Το κυρία τα έχουμε. Λες να τα πει η μάνα μου και ο Πέτρος? Ούτε ξέρω, ούτε και με νοιάζει. Ποιος άλλος μπορεί να τα πει? Εσένα δεν πάει πουθενά το μυαλό σου. Συντέζει και στον Μπέλο. Α, δεν σου είπα. Συντέζει. Παλούμε να τη φάνε χθες, έτσι, στο τσάκ τα κλείδωσα. Πότε έγινε αυτό? Χθες το βράδυ, με ειδοποίησε ο Χρήστος, έξω από το σπίτι μας. Εκεί που πάει και μπλέκει, καμιά ώρα θα το φάει το κεφάλι της. Δεν σου πω, Λουκάξη, εγώ της τα έχω πει τόσες φορές αυτό. Μου πήρε ολόκληρη περιουσία από τη μάνα μας. Τα λεφτά της ιδιά, δηλαδή, τι άλλο θέλει να ησυχάσει πια. Άκου, Στέφανε, έχω πάρει πρόσφατα κάποιες πληροφορίες για εκείνη και θέλω να σας τις πω. Να σου πω, μη πιστεύεις τίποτα. Όχι, είναι εξακριβωμένες. Ό,τι έμαθα, το έμαθα από το φαγγελό της αστυνομία. Αδερφή σου είναι, εμένα, μάνα του παιδιού μου.
πράξεις της δεν το συζητώ, αδικαιολόγητες, αλλά υπάρχει ένα ιστορικό πολύ δυσάρεστο. Και νομίζω πως πρέπει να το ξέρεις. Για λέει. Από το λίγο που τον είδα το πρωί με γοήτευσε. Δεν είναι μόνο ωραίος άντρας. Έχει και έναν αέρα κοσμοπολίτικο. Κάτι παριζιάνικο πάνω του, ε. Εντάξει, έχει ζήσει και χρόνια στο Παρίσι. Τι θα γίνει, ρε κορίτσια, εγώ δουλεύω εδώ πέρα. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ όλο μπυρι-μπυρι. Καλά, μωρό μου, θα μιλάμε πιο χαμηλόφωνα. Αστέρι μου. Ναι, ναι. Μία-μία. Πάνω στην ώρα ήρθες, Λουκά. Η μαμά έφυξε εδώ πέρα. Δεν την πας για κανένα καφεδάκι? Α, ναι. Μπορούμε και για φαγητό να πάμε. Φαγητό, πολύ ωραία ιδέα. Να πάτε για ψαράκι, Λουκά. Ψαράκι. Ναι, ψαράκι. Ωραία, ωραία, να πάμε. Να πάμε. Ναι, 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 Λουκά. Να σου δώσω και τα λεφτά από την υπόθεση που έκλεισες, μόλι το ξέχασα. Α, ναι. Έλα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε για μαριδάκι. Λουκά, τα λεφτά είναι για τσιπούρα. Τέλεια τα μαριδάκια, αλλά και η τσιπούρα δεν θα με χάλαγε. Ό,τι θέλει, πεθερά μου. Τι λεκός. Πάμε. Αγάπες μου, θα τα πούμε μετά. Γεια σας. Καλά, γεια. Συγγνώμη, τι είναι τώρα. Φύγανε αγκαζί και ο Λουκάς δεν μου έδωσε ούτε ένα φιλί. Και μετά μου λες ότι ζηλεύω εγώ. Ήρθατε! Τι φινέτσα! Με μάγεψε η Ριέντα, ε! Κούκλα, αριστοκρατική, πραγματική κυρία! Τι θα ήταν, αδερφή μου είναι. Δεν γίνει ρε αγόρι μου με σένα, έχω δουλειά σου λέω. Γιατί με ακολουθείς? Όμως και εγώ με φίλε. Την άκουσες, ε! Με είπε Χριστιανέ μου. Πάει και το αγάπη μου, πάει και το Λουκάκος μου. Περάσαμε τώρα στο Χριστιανέ μου. Από τώρα.